Παρουσιάστρια, αγαπημένη θεότρελη που είναι από την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, Ελένη Μπουλγαράκη. Ελένη μου, πού είσαι? Hi! Λες εμένα θεότρελη. Λες εμένα θεότρελη. Η πιο θεότρελη του κόσμου όλου. Αγάπη, πού είσαι? Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Πώς το λένε το γατούνι σου? Ερίκο. Α, τέλειος. Έχω κι εγώ ένα φρίξο. Άκου τώρα, επειδή με βλέπω ότι κουνάω τα χέρια μου, υπάρχει πιθανότητα να μου ορμήξει, να μαγρατζουνίσει μπροστά στην κάμερα. Να ξέρει τι κινδυνεύω. Τι λέω από εδώ, παιδί μου? Τι γίνεται? Πού είσαι, στο σπίτι? Είμαι στο σπίτι. Ναι. Γύρισα από λίγο. Η Δευτέρα και η Τρίτη μου είναι τα Σαββατοκύριακά μου εμένα. Οπότε τώρα, μόλις γύρισα, θα καθίσω λιγάκι, θα βγω για ένα καφεδάκι μετά, τώρα που ανοίξαμε και λίγο. Το Σαββατοκύριακο, τι ώρα ξυπνάς? Το Σαββατοκύριακο ξυπνάω στις 8 παρατέταρτο, εκεί. Και ξεκινάτε προετοιμασία από την προηγούμενη μέρα? Ξεκινάμε προετοιμασία από την Τετάρτη που ξεκινάει η σύσκεψη, έχουμε γυρίσματα μέσα την εβδομάδα κτλ. Και το Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε πιο νωρίς και για να ετοιμαστούμε και για να δούμε έτσι λίγο τις τελευταίες λεπτομέρειες της εκπομπής και 10 παρατέταρτο είμαστε στον αέρα. Πόσο καιρό είσαι τώρα στην εκπομπή με τη Σύση? Τώρα κλείνουμε 3 χρόνια. Είναι η τρίτη χρονιά. Το καλοκαίρι δηλαδή είναι 3 χρόνια. Πώς είναι η συνεργασία? Περνάμε πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ κλισέ. Το ξέρω. Αλλά βγαίνει και προς έξω. Ναι, δεν είναι αυτό το και βγαίνει προς τα έξω. Περνάμε όντως πολύ ωραία, γιατί μετά από 3 χρόνια, αναπόφευκτα γνωρίζεσαι καλύτερα με τους άλλους. Δηλαδή δένεσαι όπως και να έχει. Υπάρχει ουσιαστικό δέσιμο και τα λέμε και εκτός εκπομπής και όντως περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή κάνουμε και παρέα κανονική και το κλίμα το ωραίο στην εκπομπή είναι αληθινό. Ναι, βγαίνει όντως. Φαίνεται ότι δεν είναι... Δεν στρεσάρεται παραπάνω κανένας ή δεν καταπιέζεται κανένας μέσα στην εκπομπή. Βγαίνει όμως. Μας βλέπεις εσύ? Σας βλέπω. Φυσικά. Σας παίζω και θέματα, παιδί μου. Τι εννοείς? Φυσικά, βέβαια. Παίζω και θέματα εδώ που παίζετε στην εκπομπή. Να σου πω. Βγήκε μία φήμη ότι θα φύγει η Σύση. Όντως θα φύγει. Θα σταματήσει. Δηλαδή αυτή είναι η τελευταία σεζόν που είναι στο κανάλι. Α, για το κανάλι λες. Κοίτα, θα σου πω πάρα πολύ αλήθεια. Ότι και εγώ, αυτά που διαβάζεις εσύ, αυτά διαβάζω και εγώ. ότι υπάρχουν κρούσεις, υπάρχουν, γιατί η εκπομπή φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα το τελευταίο λόγο τον έχει σύσει, εμείς ακόμη δεν ξέρουμε κάτι. Υπάρχει πρόθεση να συνεχίσουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, θα ακολουθήσουμε και τώρα τον τελευταίο λόγο τον έχει σίγουρα η σύση. Δεν ξέρω δηλαδή που βρίσκω σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι. Φυσικά προτεραιότητα έχει το κανάλι, δεν το συζητώ. Αλλά ακόμη δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι. Δεν είναι, δηλαδή δεν μας έχει ανακοινωθεί ότι φεύγουμε. Ναι, δεν το έχετε συζητήσει καν σαν ομάδα να δείτε ακόμα. Καθόλου. Εντάξει. Καθόλου. Με το ΜΑΤ τι γίνεται? Πώς... Το ΜΑΤ είναι... Πόπο. Με το ΜΑΤ... Έχεις κρατήσει ενώ... Πες μου λίγο. Όλοι όσοι έχουμε περάσει από το ΜΑΤ, είτε Κύπρου είτε Ελλάδας, το ίδιο νιώθουμε. Το καταλαβαίνεις κι εσύ. Ναι. Θα είναι παντοτινά στην καρδιά μου. Με τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα έχω επικοινωνία και μιλάω και πάρα πολύ συχνά και συναντιόμαστε κιόλας. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με όλους. Θα είναι όντως πάντα στην καρδιά μου. Το ΜΑΤ ήταν ένα περιβάλλον που ήταν σαν το σπίτι μου. Δηλαδή δεν είναι... Τώρα αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί δεν το αντιμετώπιζα ακριβώς σαν δουλειά. Έφευγα από το σπίτι μου έτσι το πρωί και πήγαινα στο ραδιόφωνο, εκεί βαφόμουν, εκεί έπαιρνα τον πρώτο μου καφέ, εκεί ετοιμαζόμουν, έκανα ραδιόφωνο, μετά έπαιρνα να γράψω την εκπομπή μου. Ήταν πολύ οικογενειακή η κατάσταση. Πώς είναι τα μαλλιά μου τώρα, δεν πιστεύω να μην ξεπαλιασμένα. Πολύ ωραία είναι, όχι, πάρα πολύ ωραία είναι. Έχουν πέσει ακριβώς όπως ήταν πριν. Ναι. Και αναγκάστηκα. Μου ήρθε μια καλύτερη πρόταση το καλοκαίρι και έπρεπε, δεν συνδυαζόταν με το ΜΑΤ. Οπότε τα ζήγησα λίγο τα πράγματα και ήθελα να το δοκιμάσω. Είναι η εκπομπή ραδιοφωνική που κάνουμε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Δημήτρη Πουμπουλίνου στο Music καθημερινά στις 7 η ώρα το πρωί. Οπότε είπα να το δοκιμάσω και έτσι σταμάτησα από το ΜΑΤ. Με πόνο ψυχής. Θα επέστρεφες ξανά. Δεν
ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Σίγουρα θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω σύνταξη από το ΜΑΤ, αυτό έλεγα πάντα. Αλλά η ζωή τα παίρνει έτσι και έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, μετά είναι δύσκολο να επιστρέψεις, νομίζω. Αλλά δεν λέω όχι, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν θα ήθελες να κάνεις, ας πούμε, τηλεοπτικά. Τώρα πες ότι δεν συνεχίζεται μαζί σαν ομάδα με τη Σύση και δεν το βλέπεις να επιστρέφεις στο ΜΑΤ. Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Μωρή Κάλια, ξέρω κι εγώ. Μήπως θα με πάρεις εκεί στην Κύπρο να έρθω να κάνω... Έλα, όποτε έλα να κάνουμε μαζί και ραδιόφωνο και εδώ. Εννοείται. Αυτό, ας πούμε, θα το έκανα πάρα πολύ. Αν αποδεσμευόμουν από όλα, θα ήθελα να κάνω μια τέτοια τρέλα. Θα το ήθελα πάρα πολύ να ερχόσουν. Αλήθεια θα το ήθελα. Θα με πάρεις εκεί μαζί σου να κάνω... βέβαια, παιδί μου, είσαι τρελή, εννοείται. Ρε, θυμάσαι. Θα κάνουμε μαζί και χορευτικά και βίντεο κλιπς όπως θα κάνεις και σε βλέπω. Συγγνώμη, θυμάσαι πότε γνωριστήκαμε? Θυμάμαι. Ήμασταν στο MacBook. Στο αμάξι της Μαντός ήμασταν. Στο αμάξι της Μαντός. Μετά από MacBook που έχεις έρθει εσύ από την Κύπρο. Και ήταν αυτό τώρα το 16, 15. Παίζει. Ναι, παίζει να ήτανε. Κάπου εμείς παιδιά τότε ήμασταν 11, πόσο ήμασταν. Βέβαια, ναι. Ναι. Εγώ ήμουν 9, εσύ κάπου 10 εκεί. Γιατί σε περνάω, Κάλια? Όχι, δεν ξέρω, τυχαία το είπα. Να σου πω, τώρα που δεν μου είπες για MadWalk, για... νομίζω ήταν VMAs, by the way. Αλλά για πες, έχεις παρακολουθήσει καθόλου τι γίνεται με την Eurovision? Αύριο έχουμε πρώτο ημιτελικό. Είναι Ελενάρα. Δεν το συζητώ. Ρε εσύ, το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τύπου μπορεί να είμαι στο αμάξι και να το βάλω στο Spotify να το ακούσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η Έλενα, επειδή την παρακολουθώ και στα social media, και δεν ξέρω, την έχω μέσα στην καρδιά μου, την αγαπώ πολύ γιατί την γνωρίζω και χρόνια και ξέρω ότι πόσο πολύ προσπαθεί, ότι είναι πολύ ταλαντούχα. Και τώρα νιώθω, έτσι πως την βλέπω μέσα από τα social, ότι είναι, ρε παιδί μου, η στιγμή της, ότι λάμπει. Δηλαδή. Mm. Χορός, τραγούδι, το πρόσωπό της έτσι λαμπερό, φρέσκια, μέσα στη Eurovision. Δεν ξέρω, εύχομαι καλή επιτυχία και στην Κύπρο με την Έλενα. Εύχομαι να πάει τέλεια, πραγματικά το αξίζει. Εύχομαι να πάει τέλεια και η Ελλάδα με τη Στεφανία. Σου άρεσε το κομμάτι της Στεφανίας? Μου άρεσε περισσότερο κιόλας από το περσινό, γιατί είναι διαφορετικό. Ναι, συμφωνώ. Είναι dance, είναι τραγούδι το οποίο μου ταιριάζει πάρα πολύ με την Eurovision. Mm. Απλά ξέρεις τι, επειδή η Έλενα είναι φίλη μου, έχω λίγο έτσι ένα περισσότερο καρδιοχτύπη για να δω την Έλενα στη σκηνή. Είναι μια αλήθεια αυτό. Της έχεις μιλήσει καθόλου τώρα, λίγο πριν φύγει για Ρότερνταμ? Ναι, μιλήσαμε, της λέω είμαστε μαζί σου, σε στηρίζουμε, καλή επιτυχία. Έλα μωρέ, τι γλυκιά, πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκό παιδί και πραγματικά είναι, δηλαδή, πολλά χρόνια έτσι που προσπαθεί, Ερίκο, που προσπαθεί και εγώ πιστεύω γενικότερα όπως ήταν και η Ελένη Φουρέρα για παράδειγμα και όλες οι τραγουδίστρες και οι τραγουδιστές που εμφανίζονται πάνω στη σκηνή και χορεύουν και τραγουδάνε ταυτόχρονα, εγώ το θεωρώ ότι είναι άθλος αυτό, ότι είναι κάτι, αυτό ας πούμε είναι ταλέντο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάνει αυτό. Αμέτρητες πρόβες, κάνει διατροφή, ξυπνάει, έχει συγκεκριμένη ρουτίνα. Προσπαθεί πάρα πολύ. Είναι πρωταθλητισμός αυτό το πράγμα. Είναι. Και από ό,τι είδα κιόλας, τα στοιχήματα ανέβηκαν και η Ελλάδα και η Κύπρος στα στοιχήματα μετά τις πρόβες τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Είμαστε στην πέμπτη θέση σύμφωνα με τα στοιχήματα. Να σου πω κάτι, αγχώνομαι λίγο ότι θα γίνει Eurovision στην Κύπρο και ότι δεν θα προλάβουμε σε ένα χρόνο. Αγχώνομαι γιατί θα γίνει Eurovision στην Κύπρο και τι θα φορέσω. Νομίζω να μου λυγείς κανένα. Δεν ξέρω, ναι, αυτό από τώρα, δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι. Τι θα βάλω? Είσαι τόσο τρελή. Τόσο τρελή. Σου εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο να ξεκουραστείς το Σαββατοκύριακό σου. Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ σε περιμένω στην Κύπρο, όποτε θέλεις, έλα. Θα έρθω. Έλα λίγες μέρες να κάνουμε λίγο διακοπές, να πάμε, ξέρω εγώ, κάνα ξενοδοχείο, να σε κάνω λίγο tour. Μακάρι. Είχαμε κατέβει πέρυσι με την Σύση και τον Κωνσταντίνο, μας είχαν καλέσει από το Omega Channel. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ναι, σωστά το λες. Ναι,
Και είχαμε κατέβει δύο μερούλες, αλλά μας είχε αρέσει πάρα πολύ. Και εσείς έχετε συχνά. Τώρα δεν ξέρω τώρα, αλλά ξέρω ότι και ο Κωνσταντίνος και εσείς έχουν πάει πάρα πολύ στην Κύπρο. Την ξέρω την Κύπρο. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Ναι, μόνο εκείνη τη φορά. Ναι, έρθεις όποτε θέλεις. Έλα τώρα όταν τελειώσει η σεζόν και η δικιά σου και η δικά μου τώρα, τον Αύγουστο, ας πούμε, ξέρω που θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Έλα και θα βγούμε να. Θα σε κάνω. Θα σε ξαναγήσω σε όλο το νησί. Χαμόσαγε. Ναι, ρε. Θα κανονίζουμε στα DM. Φυσικά, στα DM. Φυσικά. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλή ξεκούραση. Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλάκια. Φιλάκια. Bye bye.